Ποια ήταν η χειρότερη κατάσταση που έχετε αντιμετωπίσει σε αεροπλάνο στην εμπειρία σας? Φαντάζομαι ευτυχώς, είστε από τις παλιές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαι από τις παλιές και ευτυχώς δεν έχει χρειαστεί να εξασκήσουμε όλες τις διαδικασίες που μαθαίνουμε. Όχι απαραίτητα να γίνει κάποιο ατύχημα ή φωτιά ή οτιδήποτε. Ακόμα και ένας επιβάτης, μια κατάσταση με ένα επιβάτη. Κάτι έτσι που αξίζει να σημειωθεί, να αναφερθεί, να το πω. Έχουμε διάφορες περιπτώσεις που οι επιβάτες μπορεί να φοβούνται ή μπορεί κάποιος επιβάτης να αισθανθεί αδιαθεσία. Αυτό είναι αρκετά συχνό φαινόμενο και είμαστε εκεί να τους βοηθήσουμε, να τους εξηγήσουμε τις διαδικασίες, δηλαδή το, για ποιο λόγο γίνονται κάποια πράγματα στο αεροπλάνο, την απογείωση, τις αναταράξεις, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Οπότε είμαστε εκεί για να τους κάνουμε να ξεχαστούν και γι' αυτό το λόγο και οι επιβάτες μας δεν χρειάζεται να γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες που. Και γι' αυτό υπάρχει το service, γι' αυτό είμαστε εκεί για να. Αν έχουμε κάποιο επιβάτη ο οποίος πάθει, ας πούμε, παράδειγμα, κρίση πανικού, ναι, και γίνει επιθετικός. Πώς το χειρίζεστε αυτό? Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα πριν φτάσει σε αυτή την κατάσταση, επειδή είμαστε ένα πλήρωμα το οποίο επικοινωνεί άρτια μεταξύ του, όπως είδατε εδώ το πλήρωμα, είναι πρώτη φορά τώρα που συναντήθηκανε όλοι μαζί. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάποιο ιδιαίτερο briefing για να κάνουμε αυτές τις διαδικασίες. Όλοι γνωρίζουμε τις ίδιες διαδικασίες. Οπότε, ακόμα και αν δεν έχουν ξανασυναντηθεί ποτέ ξανά, μπορούν να λειτουργήσουν σαν πλήρωμα. Όταν διακρίνουμε, την ώρα που μπαίνετε εσείς σαν επιβάτες και τους καλωσορίζουμε, κατευθείαν βλέπουμε ποιοι είναι οι επιβάτες μας και αν κάποιος ενδεχομένως μπορεί έτσι να έχει κάποια ανησυχία ή κάπως να είναι η συμπεριφορά του. Ενημερώνουμε κατευθείαν όλο το πλήρωμα μαζί με για το πλήρωμα πιλωτηρίου και αυτό που κοιτάμε είναι να μπορέσουμε να είμαστε τόσο επιπλέον μαζί του ώστε να αισθανθεί ότι είμαστε κοντά, ώστε να μην φτάσουμε στην κατάσταση. Ακόμα και αν φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση που κάποιος μπορεί να γίνει λίγο πιο επιθετικός ή κάποιος που μπορεί να έχει πιει, φροντίζουμε πρώτα απ' όλα να μην του δώσουμε να καταναλώσει άλλο αλκοόλ, αλλά και όλοι μαζί να διαχειριστούμε την κατάσταση, να τον, πολύ ευγενικά να του πούμε να καθίσει και ότι θα πρέπει μέχρι την προσγείωση να ακολουθεί τις οδηγίες μας. Από εκεί πέρα, όταν βλέπουμε, υπάρχουν επίπεδα τα οποία, εάν κάποιος συνεχίζει και δεν ουσιαστικά πειθαρχεί με τους κανονισμούς του αεροσκάφους, τότε μπορεί να του δώσουμε μια γραπτή έτσι, σύσταση από τον κυβερνήτη ότι θα πρέπει να συμμορφωθεί και αυτό μπορεί να κάνει ακόμα ένα. Αλλά σπάνιες περιπτώσεις να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή το πλήρωμα είναι τόσο καλά εκπαιδευμένο που κατευθείαν αντιλαμβανόμαστε τον επιβάτη ή ακόμα και κάτι πολύ απλό που μπορεί να είναι κάποιος που μπορεί να ταξιδεύει για τους δικούς του λόγους, κάποιοι ταξιδεύουν για κάποιο ευχάριστο γεγονός, κάποιοι μπορεί να ταξιδεύουν για κάποιο δυσάρεστο γεγονός ή κάποιοι να είναι πολύ κουρασμένοι. Φροντίζουμε αυτό που βλέπουμε να προσπαθούμε να τους κάνουμε να αισθανθούν καλά, να αισθανθούν φιλόξενα, να αισθανθούν τη φιλοξενία την ελληνική, τη Αιτζίαν, την κουλτούρα. Αυτό θέλουμε να περάσουν καλά. Άρα αυτό είναι το μέλημά μας, αυτό είναι που κοιτάμε να δώσουμε στους επιβάτες μας και μέχρι σήμερα ευτυχώς οι πτήσεις μας προχωράνε καλά, οι επιβάτες βγαίνουν ευχαριστημένοι και δεν έχουμε τέτοιες καταστάσεις.